καλωσορίζουμε στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το θέμα που είχαμε ανοίξει όσον αφορά για την ανθρώπινη γενετική και είχαμε αναλύσει για το πώς τέλος πάντων έχει στηθεί όλο αυτό το νομικό πλαίσιο για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή με όλα αυτά τα εργαστήρια βιοτεχνολογίας και για όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν ανοίξει. Σήμερα λοιπόν, με τον καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ο κύριος Αντώνης Μπλιάσος, για ακόμη μία φορά εδώ, στην Πολιτεία Πύλη Πολιτών, υποψήφιος βουλευτής με το Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, στο νομό Λάρισας, τον οποίον θα καλωσορίσω ευθύς αμέσως. Κύριε Μπλιάτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγίκα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, κύριε Μπλιάτσο. Σήμερα λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν της προηγούμενης εκπομπής μας, θα δούμε και πώς κατοχυρώνονται όλα αυτά τα βιοτεχνολογικά, αυτές οι εφευρέσεις τέλος πάντων, με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κύριε Μπλιάτσο. Ακριβώς, κύριε Αγγίκα, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως τον πόλεμο της πατέντας, για να είμαστε ακριβολόγοι, θα έλεγα, γιατί ο πόλεμος της πατέντας, ιδίως στην διατροφική βιομηχανία και στην φαρμακοβιομηχανία, είναι τεράστιος. Βεβαίως. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο. Εδώ έχουμε να κάνουμε, αγαπητοί μου, με γενετική πληροφορία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κατοχύρωση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Το ανθρώπινο γονιδίωμα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, η βίβλος των πληροφοριών, των καταγεγραμμένων πληροφοριών για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου, ποιος θα προλάβει να κατοχυρώσει νέες ανακαλύψεις. Παρόλο που οι ανακαλύψεις από μόνες τους δεν κατοχυρώνουν κανένα δικαίωμα. Mm-hmm. Παρόλα τα αυτά όμως γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια από τις μεγάλες εταιρείες να προβούν σε αυτό το είδος της κατοχυρώσης. Στο κείμενο της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαβάζαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ναι. Εάν συνεχίσουμε, γιατί στις κατοχυρώσεις του υλικού έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η λεγόμενη κατοχύρωση του ζώντος υλικού. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς αναφέρει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατοχύρωση του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Άρα βλέπουμε ότι είναι και πιο παλιά η ανάγκη να γίνει αυτού του είδους η συζήτηση. Το ΔΕ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαπίστωσαν ότι σε κοινοτικό πλαίσιο δεν υφίστανται νομικό πλαίσιο που θα προέβλεπε συγκεκριμένα την προστασία των διαδικασιών και των προϊόντων του νέου τομέα των βιοτεχνολογιών. Έχουμε και προϊόντα δηλαδή. Βέβαια. Και το 1998 ενέκρινε την Οδηγία 9844 για τη νομική προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, προκειμένου να διευκρινίσει τα επιτρεπόμενα όρια στην κατοχύρωση του βιολογικού υλικού. Η ανησυχία τους είναι να κατοχυρωθούν οι εφευρέσεις τους, κύριε Μπλιάτσο, τελικά. Ακριβώς. Σε αντίθεση τώρα, μια και μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση τώρα με το νομικό πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει αδιευκρίνιστα τα όρια μεταξύ ανακάλυψης και εφεύρεσης. Να είναι πιο θολές οι γραμμές, δηλαδή. Ακριβώς. Τα πάντα επιτρέπονται εμέσως πλην σαφώς. Στην Οδηγία 9844 ξεκαθαρίζονται κάποια πράγματα όσον αφορά την φύση και την φυσική μορφή κάποιων δεδομένων που δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε είδος κατοχύρωση. Μάλιστα. Αυτός ήταν και ο λόγος για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Διότι η κατοχύρωση του βιολογικού υλικού, όπως είπαμε, περιέχει γενετική πληροφορία. Είναι η πληροφορία του ανθρώπου. Ακριβώς. Της ανθρωπότητας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό προϊόν, ιδιοκτησία κάποιου? Με ποικίλους τρόπους, τους οποίους θα μου επιτρέψετε να δούμε στη συνέχεια. Πάνω απ' όλα όμως, να δώσουμε λίγο το στίγμα του τι δεν μπορεί να κατοχυρωθεί. Για να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο το έχουν συντάξει. Παρακάμψει. Είναι καθαρά θέμα σύνταξης.
και σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μας αναφέρει ότι ιδιαίτερα αποκλείεται σαφώς μία σειρά από πράγματα, αλλά το βασικότερο και πάνω απ' όλα είναι ότι αποκλείεται η κατοχύρωση με ευρεσιτεχνία του ανθρώπινου σώματος και των στοιχείων του σε φυσική κατάσταση. Μάλιστα. Σε άλλη κατάσταση. Αυτό το αφήνει έξω δεν από το... Δεν μας το λέει. Μας λέει ότι αποκλείεται από οποιοδήποτε είδους κατοχύρωση το ανθρώπινο σώμα και τα μέρη του και τα στοιχεία του, δηλαδή όπως αναφέρει, σε φυσική κατάσταση. Σε τεχνητή κατάσταση, κυρία Αγγίκα. Προφανώς, κύριε Μπλιάτσο, εδώ αλλάζουν τα δηλαδή, δεδομένα. Όταν θα τροποποιήσω για να αποκλείσω κάποιες κληρονομικές ασθένειες, όταν θα τροποποιήσω ένα γονίδιο, τι συμβαίνει? Τότε πια δεν είναι σε φυσική κατάσταση, να υποθέσω. Ακριβώς. Ακριβώς. Και το ξεκαθαρίζει και στο παρακάτω κείμενο, όπου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Να δούμε τι ακριβώς προβλέπει για το ανθρώπινο γονιδίωμα πάνω απ' όλα. Η ακολουθία του ανθρώπινου γονιδιώματος προκάλεσε πράγματι, προσέξτε να δείτε πώς συντάσσετε το κείμενο τώρα, διότι έχουμε πρόβλημα με τον ανταγωνισμό από τις χώρες εκτός Ευρώπης και φωτογραφίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και η Ιαπωνία. Mm-hmm. Γιατί εδώ μπαίνουμε στο business plan, εδώ μπαίνουμε στην επιχειρηματικότητα και λέει η ακολουθία του ανθρώπινου γονιδιώματος προκάλεσε πράγματι έναν πρωτοφανή αγώνα δρόμου για την επόμενη εφεύρεση στον τομέα της γενετικής σαν κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Μάλιστα. Μπήκε καινούργια πίτα στο τραπέζι και τρέχουν όλοι. Βεβαίως. Η ικανότητα απομόνωσης, αναγνώρισης και ανασύνθεσης των γονιδίων, τονίζουμε τη λέξη ανασύνθεση, καθιστά όντως για πρώτη φορά διαθέσιμο ένα κοινό ταμείο γονιδίων ως απόθεμα πρώτης ύλης. Μάλιστα, έχουμε η λεγόμενα, και ταμείο. Η λεγόμενη τράπεζα γονιδίων που την μάθαμε αργότερα, κάποια χρόνια αργότερα. Μάλιστα. Και συνεχίζει, η οικονομική αξιοποίηση του οποίου, είναι ξεκάθαρη έτσι, απροκάλυπτα. Η οικονομική αξιοποίηση του οποίου θα έχει ως καθαρό κίνητρο την ενδεχόμενη επίτευξη ευρεσιτεχνίας. Δηλαδή, εφόσον σου δίνω οικονομικό κίνητρο, άρα και εσύ θα κοιτάξεις να βγάλεις νέες ευρεσιτεχνίες, να ενισχύσεις και να επιταχύνεις τις επιστημονικές ανακαλύψεις κατά κάποιον τρόπο. Δίνω κίνητρα δηλαδή με τις ευρεσιτεχνίες σε όλους τους επιστήμονες να δουλέψουν νυχθημερών για νέες ανακαλύψεις, γιατί τις έχουμε ανάγκη για τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Για την υγεία του ανθρώπου. Και συνεχίζει με το εκπληκτικό πολυεθνικές εταιρείες βιολογικών επιστημών όπως η Novartis, η Glaxo Wellcome, η Smith Klein Beecham και η DuPont δραστηριοποιήθηκαν αμέσως για την άσκηση επιρροής και ελέγχου στο καινούριο εμπόριο γενετικού υλικού. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο, κύριε Μπλιάτσο. Τι άλλο να πούνε. Για εμπόριο γενετικού υλικού. Τι και ο άνθρωπος σαπών. Βέβαια, αυτό που αξίζει να δούμε, αγαπητοί μου, είναι οι παραπομπές. Γιατί μας αρέσουν να διαβάζουμε και τα ψηλά γράμματα. Αυτά είναι εκεί που κρύβουν. Ακριβώς. Και τα ψηλά γράμματα αναφέρουν, προσέξτε, είναι έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ξαναλέω. Για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι η εισηγητική έκθεση που έπρεπε λοιπόν να γραφτούν κάποια πράγματα για να δείξουν την ανάγκη αυτή να δημιουργηθεί το νομικό πλαίσιο. Πάνω γι' αυτό τα εμφανίζουν. Ακριβώς. Πάνω σε αυτή πάτησε όλο το νομικό πλαίσιο της βιοτεχνολογίας που βλέπουμε σήμερα. Γιατί έστησε έναν χώρο όπου οι επιστήμονες γιατροί που έφτιαξαν ένα εργαστήριο βιοτεχνολογίας μπόρεσαν και χρηματοδοτηθήκαν μέσω κάποιων συγκεκριμένων αγωγών χρήματος για να το κάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πιο ερευνητικό. Και θα φέρω και παράδειγμα, αν θέλετε, το οποίο στη σήμερον ημέρα μας απασχολεί σχεδόν καθημερινά. Θα το δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο, σας παρακαλώ, τα ψηλά γράμματα και τις παραπομπές. Που ξέρετε, μας αρέσουν κάποια τέτοια πράγματα. Πρώτον, γράφει, οι μέθοδοι της γενετικής μηχανικής επιτρέπουν πράγματι στις μεγάλες βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις να εντοπίζουν, να χειρίζονται και να αξιοποιούν τους γενετικούς πόρους για αποκλειστικά οικονομικούς σκοπούς. Τελεία. Πολύ ωραία. Και αναφέρει τώρα τον κίνδυνο που ελοχεύει, γιατί πρέπει να φτιάξουμε εμείς το νομικό πλαίσιο και να υποστηρίξουμε την ευρωπαϊκή βιοτεχνολογία, γιατί έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Και λέει,
στην τέταρτη υποσημείωση. Χαρακτηριστική για την τάση αυτή είναι η τολμηρή απόφαση της Monsanto Corporation, γνωστής και μη εξαιρεταίας, παγκόσμιου κολοσσού της χημικής βιομηχανίας, να εγκαταλείψει το 1997 ολόκληρο το χημικό τμήμα της και να επικεντρώσει την έρευνά της, την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ σε τεχνολογίες βασιζόμενες στην βιοτεχνολογία. Οι παγκόσμιοι όμιλοι αγόρασαν σύντομα βιοτεχνολογικές εταιρείες. Μάλιστα. Τι σας είπα προηγουμένως, ο Χ επιστήμονας καθηγητής πανεπιστημίου που είχε ένα εργαστήριο βιοτεχνολογίας απορροφήθηκε, εξαγοράστηκε από τις μεγάλες εταιρείες. Έτσι, έτσι. Αγόρασαν σύντομα βιοτεχνολογικές εταιρείες στα πρώτα τους βήματα, καθώς και φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρικές και του ευρύτερου τομέα της υγείας, δημιουργώντας μια μεγάλη συγκέντρωση οικονομικής ισχύως. Οι γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας αγοράζουν μετοχές και συνάπτουν συμφωνίες για έρευνες με πολλές εταιρείες που ασχολούνται με το ανθρώπινο γονιδίωμα. Κύριε Πλιάτς, αυτό το έγγραφο μας γράφει ακριβώς πώς στείνεται όλος ο μηχανισμός. Για... Και τον έχουμε δει και πώς λειτουργεί και στις ημέρες μας όλα και όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά εδώ, κυρία Αγγίκα, εκτός από αυτές τις παραδοχές, έχουμε και τον κόδωνα του κινδύνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους ευρωβουλευτές. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν προχωρήσουμε στο να φτιάξουμε το πλαίσιο και να πάρουμε αποφάσεις, θα μας καταπιούν οι μεγάλοι ανταγωνιστές. Αυτό λέει ουσιαστικά. Γι' αυτό κόπτονται. Ξεκαθαρίζοντας όμως αρκετά πράγματα. Γιατί, η γενετική πληροφορία καταγράφεται. Η γενετική πληροφορία έχει τράπεζα πληροφορίας σήμερα. Και το μόνο που έλειπε ήταν να γίνει ένας συνδυασμός. Ναι. Και να το πω έτσι... διασταύρωση στοιχείων με τα στοιχεία του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον ψηφιοποίηση σε πιστοποιητικά ιατρικά, ψηφιοποίηση σε βιομετρικές μετρήσεις, σε βιομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Θα έχουμε ένα πλήρη ηλεκτρονικό φάκελο με όλο το ιστορικό του καθενός. Βεβαίως. Και καλά κάνετε που τα συνδέετε, γιατί έρχονται και κουμπώνουν όλα και με τον νέο οδικό χάρτη που βγαίνει τώρα από το Υπουργείο Υγείας, για το προσωπικό γιατρό που πρέπει να επιβάλλεται, έτσι θα το πω εγώ, για να μαζεύει όλα αυτά τα δεδομένα, τα προσωπικά μας δεδομένα, και να ανοίγει τους φακέλους. Χρήση λοιπόν μιας τέτοιας βάσης δεδομένων από ιδιωτικές εταιρείες, ιδίως τα βιομετρικά δεδομένα, εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους. Έχουν εκφραστεί φόβοι ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να αρνηθούν τα ασφάλιστρα, τις ασφαλιστικές καλύψεις, ή κάποιες εταιρείες να μπορούν να αρνηθούν προσλήψεις, αγαπητοί μου. Βεβαίως, κύριε Μπιάτσο. Ένα νέο είδος διαχωρισμού και ένα νέο είδος ρατσισμού. Και να το πούμε και διαφορετικά, μήπως το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει. Σήμερα. Εάν δεν κάνεις αυτό, δεν εργάζεσαι. Εάν δεν κάνεις αυτό, δεν πας εκεί. Εάν δεν κάνεις... Κύριε Μπλιάτσο, ξέρετε, σε μια εποχή που μας λένε ότι απαγορεύονται οι διακρίσεις, είτε φίλου, είτε φιλετικές, κτλ, κτλ, βλέπουμε καθαρά ότι υπάρχουν διακρίσεις στην υγεία. Μα, έτσι δεν γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, πάντα, πάντα υπάρχει ένα γεγονός το οποίο προβάλλεται κατά κόρον, είναι η σκηνή στην οποία παίζεται όλο το έργο, αλλά τα παρασκήνια δεν τα βλέπουμε. Είπαμε, αν θυμάστε, για την δυνατότητα που έχουν τα βιοτεχνολογικά εργαστήρια να τροποποιούν γενετικά ζώα, τα τρανσγονιδιακά ζώα, για να τα χρησιμοποιούν για την έρευνα και την παραγωγή φαρμάκων. Έτσι. Σωστά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ζώων. Μην κλωτσίσω ένα σκύλο που πάει να με δακώσει, θα πάω φυλακή. Δηλαδή, καταλάβατε το μέγεθος της παράστασης που παίζεται για να μην δω το παρασκήνιο. Μάλιστα, ένα απλό παράδειγμα. Ένα μικρό παράδειγμα σας έφερα. Με αυτό το παράδειγμα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κύριε Πλιάτσο, και θα συνεχίσουμε αμέσως. Αγαπητοί τηλεθεατές, επανερχόμαστε. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμι Σόρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας,
του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Είμαστε και πάλι εδώ, Πολιτεία Πύλη Πολιτών, με τον κύριο Μπλιάτσο. Κύριε Μπλιάτσο, από ό,τι καταλάβαμε, το θέμα είναι η μεγάλη μπίζνα, να το λέγαμε έτσι. Πώς θα κατοχυρώσουν τα οικονομικά του συμφέροντα όλοι αυτοί, λοιπόν. Κυρία Αγγίκα, δεν γίνεται απολύτως τίποτα στην τύχη και οτιδήποτε γίνεται στοχεύει κάπου. Γι' αυτό λοιπόν παίρνουμε τα βήματα ένα προς ένα για να δούμε πού οδηγεί τελικά αυτό το μονοπάτι. Και το επιστημονικό μονοπάτι, δυστυχώς, από ό,τι μας έχουν αποκαλύψει οι ίδιοι, οδηγεί σε μια τεράστια υπερσυγκέντρωση πλούτου και πάνω απ' όλα σε μια κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων. Αφού είδαμε λοιπόν για το ανθρώπινο γονιδίωμα και για την κατοχύρωσή του, πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με την κατοχύρωση των γονιδιακών ακολουθιών. Εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο. Δεν θέλω να κουράσω ούτε εσάς ούτε τους τηλεθεατές. Απλά θα πούμε αυτό το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 3 της 9844 της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το 1998. Το οποίο αναφέρει συγκεκριμένα ότι μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας νέες εφευρέσεις, οι οποίες εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα. Είναι επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής, ακόμα και αν έχουν ως αντικείμενο υλικό που αποτελείται από ή περιέχει βιολογικό υλικό. Δηλαδή, ακόμα και αν προέρχεται από τη φύση, εφόσον το έχω απομονώσει, μπορεί να θεωρηθεί νέα εφεύρεση. Και επεξηγεί, βιολογικό υλικό το οποίο έχει απομονωθεί από το φυσικό του περιβάλλον με την βοήθεια τεχνικής μεθόδου, μάλιστα, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εφεύρεσης ακόμα και στην περίπτωση που προϋπήρχε στην φυσική κατάσταση. Εάν θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι ο άνθρωπος, το σώμα του και τα μέρη του στην φυσική τους κατάσταση δεν πατεντάρονται. Μάλιστα. Έρχεται τώρα εδώ το άρθρο 3 να εξειδικεύσει και να πει τι. Εφόσον μπαίνω σε βαθιά νερά της γονιδιακής ακολουθίας πλέον, λέει ότι ένα βιολογικό υλικό το οποίο έχει απομονωθεί από το φυσικό του περιβάλλον με την βοήθεια τεχνικής μεθόδου. Δηλαδή, όταν η μέθοδος αυτή έχει κατοχυρωθεί ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το αποτέλεσμα λοιπόν της χρήσης της μεθόδου είναι και αυτό αντικείμενο εφεύρεσης. Καταλάβατε τι γίνεται εδώ. Κύριε Μπλιάτσο, μήπως είναι και μια εφεύρεση αυτό που γράφουν τώρα εδώ, ας πούμε, για να... Σίγουρα είναι ένας τρόπος για να το τακτοποιήσουν και να το κανονίσουν. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε. Να φέρω κάποια παραδείγματα καθημερινά για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί διαβάζουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι και πλήρως κατανοητά. Όταν λοιπόν εγώ έχω ένα σπερματοζωάριο, ναι, και ένα οάριο στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, από ό,τι γνωρίζουμε οι περισσότεροι, γίνεται μια συγκεκριμένη προεργασία, μια προετοιμασία. Γίνεται ένας προγεννητικός έλεγχος, γίνεται και ένας προεμφυτευτικός έλεγχος, όπως ονομάζεται, για να δούμε. Αυτά τα έμβρια τα οποία εγώ θέλω να γονιμοποιήσω, τα οάρια και τα σπερματοζωάρια που θέλω να γονιμοποιήσω, μήπως εμπεριέχουν γονίδια τα οποία θα μου δημιουργήσουν πρόβλημα, θα δημιουργήσουν πρόβλημα στον άνθρωπο που θα γεννηθεί, έχει προδιάθεση για κάποιες ασθένειες. Εκεί θα παρέμβω με έναν τρόπο για να τα διορθώσω. Τα εξηγήσαμε αυτά. Μάλιστα. Αυτό το οποίο θα προκύψει από το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να κατοχυρωθεί ως εφεύρεση. Γιατί θα χρησιμοποιήσω κάποιες μεθόδους οι οποίες είναι ήδη κατοχυρωμένες ως εφευρέσεις. Θέλετε να σας πω κάτι. Δύο κατά κύριο λόγο είναι η
τεχνολογίες, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην περιβόητη εξωσωματική. Για να δω και να ελέγξω το τι υλικό έχω, υπάρχει μία προγενετικά, προεμφυτευτικά γίνεται αυτός ο έλεγχος, που ονομάζεται CGH και PGH έχει με το ονομαστεί τα τελευταία χρόνια. Τα αρχικά του, να μην σας τα πω στα αγγλικά, να σας τα πω στα ελληνικά, ονομάζεται συγκριτικός γονιδιωματικός υβριδισμός. Τι είπατε τώρα? Συγκριτικός γονιδιωματικός υβριδισμός. Αυτό είναι μία τεχνική. Η δεύτερη τεχνική την ξέρουμε όλοι και ονομάζεται PCR. Το PCR. Το ναι. PCR του 1983, όταν κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αυτός ο οποίος το έφτιαξε το PCR πήρε και Νόμπελ φυσιολογίας ιατρικής, βεβαίως. Είναι ένα εργαλείο της γενετικής μηχανικής, αγαπητοί μου, το PCR. Μάλιστα. Εννοείται και αυτά τα PCR test που ακούμε τώρα. Ακριβώς, μα ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Το PCR test, λοιπόν, το PCR test, λοιπόν, σήμερα χρησιμοποιείται για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς και λόγους από αυτούς για τους οποίους κατοχυρώθηκε. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή και χρήση πέραν, για να αποδείξουμε τελικά ότι τα αποτελέσματα και οι ανακαλύψεις της γενετικής μηχανικής και γενικότερα αυτού του είδους της επιστήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν. Αυτό είναι το τρομακτικό, κύριε Μπλιάτσο, και πώς προστατευόμαστε όλοι εμείς ως πολίτες, που από τη μία δεν γνωρίζουμε και από την άλλη βλέπουμε εδώ ότι είναι με νομοθεσίες, με οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περνάνε ως νόμοι του κράτους. Ακριβώς, αγαπητοί μου. Ακριβώς. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης ονομάζεται στα αρχικά του. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιεί η γενετική μηχανική για να αποκωδικοποιήσει και να ανακαλύψει κάποια πράγματα. Αυτό σήμερα μας το φέραν για να βλέπουμε αν νοσούμε ή όχι από κάτι. Δεν είναι ενδεικτικό μόλυνσης ή λίμωξης το αποτέλεσμα του τεστ. Όμως το χρησιμοποιούμε, πώς να το πω, πέραν της συγκεκριμένης χρήσης για την οποία κατοχυρώθηκε και βραβεύτηκε κιόλας. Μάλιστα. Είδατε, συγκριτικός γονιδιακός υβριδισμός και PCR. Αυτά τα δύο είναι που χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται εδώ και 40 χρόνια. Αλλά τώρα είναι έτσι τόσο πιεστικά να τα δούμε κι εμείς, γιατί βλέπουμε πώς εφαρμόζονται πλέον. Άρα λοιπόν, για να καταδείξουμε το ότι η πατέντα είναι το α και το ω. Γιατί σε πρώτη φάση δίνει δικαιώματα μονοπωλιακής εκμετάλλευσης. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό το προϊόν, αυτό το βιολογικό υλικό το οποίο εγώ έχω κατοχυρώσει ως πνευματική μου ιδιοκτησία, εάν στην φυσική του, στην επόμενη φυσική του κατάσταση είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός και συμμετέχει στην διαμόρφωση αυτού του οργανισμού, μήπως τελικά και τον ίδιο τον άνθρωπο τον έχω κατοχυρωμένο? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πραγματικά... Ρητορικά ερωτήματα προς προβληματισμό. Δεν έχουν κατοχυρωθεί τα νομικά πλαίσια ακόμη. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε όμως είναι ότι γίνονται προσπάθειες αρκετές για να διαμορφωθεί όλο αυτό το πλαίσιο, ούτως ώστε το επόμενό μας βήμα, γιατί όταν πριν από 20 χρόνια θα συζητάγαμε αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια, θα μας λέγαν όλοι ότι κάποιο πρόβλημα έχουμε, πρέπει να πάμε να κοιταχτούμε, έτσι δεν είναι? Εάν διαβάζαμε εκείνη την εποχή αυτό το κείμενο, δεν θα καταλαβαίναμε τι λέει. Σήμερα όμως που το αντιπαραβάλλουμε με την καθημερινότητά μας, με την απτή πραγματικότητα στην οποία ζούμε, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά πώς το στήσαν, πού στοχεύαν και πού φτάσανε. Άρα λοιπόν, σήμερα δεν σας μιλάω για αύριο, μεθαύριο ή τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Στην επόμενη δεκαετία, επειδή έχουν επιταχυνθεί ιδιαίτερα τα πράγματα, στην επόμενη δεκαετία ενδεχομένως να έχουμε και κατοχύρωση ανθρώπου. Κύριε Μπλιάτσο, το μέλλον φαντάζεται έτσι τρομακτικό, αν πραγματικά δεν ενεργοποιηθούμε όλοι μας.
Γιατί το περνάνε ότι όλα αυτά είναι για το καλύτερο που μπορούν να κάνουν και μάλιστα με τέτοιες ανακαλύψεις επιστήμης για το καλό των ανθρώπων. Γιατί είδαμε, ναι, πάντα με πρόσχημα το καλό των ανθρώπων, πάντα με πρόσχημα το καλό της επιστήμης και είδατε που φτάσαμε. Και όπως είπατε κι εσείς, όπως και σε άλλες αναλύσεις μας, όταν δούμε πριν χρόνια αυτά που γράφονται, σήμερα μπορούμε και μιλάμε εκ του αποτελέσματος πλέον, γιατί τα περισσότερα έχουν δείξει πού καταλήγουν και πού οδεύουν. Αγαπητή μου κυρία Αγγίκα, όταν εγώ ως επιστήμονας θα απομονώσω και ένα γονίδιο ή μια γονιδιακή ακολουθία, είναι δυνατόν αυτό να γίνει αντικείμενο μονοπωλιακής εκμετάλλευσης από μέρος μου? Μπορώ να εκμεταλλευτώ το ίδιο το γονίδιο? Μα προϋπάρχει στη φύση. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν πώς το τροποποίησαν. Εάν χρησιμοποιήσω μία τεχνική και μία μέθοδο που είναι πατενταρισμένη, αυτό το οποίο θα βγάλω ως αποτέλεσμα πατεντάρεται, ασχέτως εάν προϋπάρχει και σε φυσική κατάσταση και σε φυσική μορφή. Είναι ένα τρίκ για να πατεντάρω τη φύση. Αυτό, να ξέρετε, έχει προχωρήσει δεκαετίες πριν στις πατέντες, στις ευρεσιτεχνίες, για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και γενετικά τροποποιημένα ζώα. Μόνο ο άνθρωπος έμεινε απ' έξω και σφίγγει ο κλοιός πλέον όσο περνάνε οι μέρες. Και οδεύουμε ως μονόδρομο προς αυτή την κατάσταση. Γιατί από ό,τι σας είπα, μας αρέσει να διαβάζουμε και τα ψηλά γράμματα. Και θέλετε να δούμε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, να δούμε πλέον το πιο τραγικό από όλα. Παρακαλώ κύριε Μπλιάτσου, συνεχίστε. Γιατί στο σημείο που μιλάει για τις εκδόσεις ευρεσιτεχνίας και όπως είχαμε δει και κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το τι κάνουν οι αμερικάνικες εταιρείες, έχει ακόμα ένα παράδειγμα στην παραπομπή και αναφέρει τα εξής. Η έκδοση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνεπάγεται πράγματι μια ιδιωτικοποίηση του ανθρώπινου σώματος που γίνεται έτσι αντικείμενο διανομής υπό μορφή πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ εμπορικών φορέων. Δηλαδή, αυτό που ανακάλυψα εγώ για να σου το δώσω σαν γνώση και σαν πληροφορία, θα πρέπει να έχω κατοχυρώσει τα δικαιώματα για να πληρωθώ. Και δίνει παράδειγμα. Μία χαρακτηριστική περίπτωση είναι η χορήγηση του διπλώματος από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων σε μία εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ονομαζόμενη BioSite. Το δίπλωμα αναγνωρίζει στην εταιρεία το δικαίωμα ιδιοκτησίας σε όλα τα αιματικά κύτταρα που προέρχονται από τον ομφάλιο λόρο του νεογέννητου και που στην συνέχεια χρησιμοποιούνται για πολλούς θεραπευτικούς σκοπούς. Το δίπλωμα είναι συνταγμένο κατά τέτοιον τρόπο που να επιτρέπει στην εταιρεία να απαγορεύει τη χρήση οποιοδήποτε αιματικού κυττάρου αφαιρείται από τον ομφάλιο λόρο σε οποιαδήποτε οργάνωση ή άτομο που δεν επιθυμεί να πληρώσει τα δικαιώματα ιδιοκτησία. Τι λέτε κύριε Μπλιάτσο, δηλαδή τα βλαστοκύτταρά μας είναι ιδιοκτησία της εταιρείας αυτής? BioSite. Πρέπει να πληρώσεις τα δικαιώματα της άδειας για να μπορείς να φτιάξεις κι εσύ μια τέτοια επιχείρηση ή ένα τέτοιο εργαστήριο. Και άρα, προσέξτε να δείτε, αυτή η κατοχήρωση είναι από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σημάτων. Και αν μπείτε μέσα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνίας, θα δείτε πράγματα και θάματα που δεν επιτρέπεται να τα πούμε αυτή τη στιγμή στον αέρα. Τώρα μας εξάπτεται το ενδιαφέρον, την περιέργεια, κύριε Μπλιάτσο, και πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να ερευνούμε, γιατί τελικά μέσα στα μάτια μας είναι και δεν τα βλέπουμε, κύριε Μπλιάτσο. Όπως το είπαμε, κυρία Αγγίκα, είναι ο πόλεμος της πατέντας. Η πατέντα έχει να κάνει με τα πάντα. Και να σας πω και κάτι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως μετά από μια δεκαετία, μετά από δύο δεκαετίες, έχει τροποποιηθεί, όπως λέει και η φιλοσοφική προσέγγιση του μετανθρωπισμού. Ναι. Έχει γίνει πιο εύρωστος, έχει γίνει πολύ πιο υγιής, έχει αντοχές περισσότερες, άρα εργάζεται άοκνα ακόμα περισσότερο και παράγει πλούτο, όπως μας είπε και το ίδιο το κείμενο. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος διαθέτει πάνω στο σώμα του μοριακές ακολουθίες, κύτταρα ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τα γονίδια του, τα οποία έχουν κατοχυρωθεί πνευματικά από κάποιες εταιρείες, μήπως είναι και αυτός ιδιοκτησία αυτής της εταιρείας,
Μήπως κατά αυτόν τον τρόπο πάβουν να υπάρχουν και να υφίστανται τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως τα έχουν αναγνωρίσει. Πού οδηγούμαστε, κύριε Μπλιάτσο? Είναι κάποιοι προβληματισμοί τους οποίους εκφράζω. Προς Θεού δεν θέλω ούτε να τρομάξω κάποιον, ούτε να μπω σε διαδικασίες μυστικοπάθειας ή συνωμοσιολογίας. Αλλά όταν διαβάζω αυτά τα κείμενα, αγαπητοί μου, εύλογα, δημιουργούνται αυτά τα ερωτηματικά. Πού οδεύουμε και προς τα πού θα πάμε? Και ποια είναι η χρήση όλων αυτών των database, όλων αυτών των δεδομένων? Γιατί έχω τεράστια δεδομένα πλέον σε ψηφιακή μορφή που μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για το οτιδήποτε. Και ποιος με προστατεύει από την κακώς νοούμενη χρήση, από την κατάχρηση αυτών των δεδομένων? Στερούμε κάθε ανθρώπινο δικαιώματος, στερούμε κάθε ελευθερίας. Αυτός είναι ο πόλεμος, αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή που διεξάγεται. Αυτός είναι ο πόλεμος του ανθρώπου που πρέπει σήμερα να, όχι απλά να διεξαχθεί, αλλά πρέπει να τελειώσουμε επιτέλους με αυτή τη διαδικασία. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Πρέπει να καταλήξουμε στην ένωσή μας. Διαφορετικά, όσο είμαστε κατακερματισμένοι, είμαστε μικρές μπουκίτσες για αυτό το καθεστώς και θα μας καταπιεί μπουκιά-μπουκιά. Με αυτό, κύριε Μπλιάτσο, και να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και να προβληματιστούν όλοι όσοι μας ακούνε και να συνδέσουν όλο αυτό το puzzle που δίνουμε εμείς στην πολιτεία απειλή πολιτών, γιατί αυτό που είπατε είναι σε όλα τα επίπεδα. Τώρα πιάνουμε ένα μέρος. Σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πραγματικά συμβαίνει ο αφανισμός του ανθρώπου, έτσι θα το ονομάσω. Κύριε Μπλιάτσο, να σας ευχαριστήσω και για σήμερα. Θα έχουμε συνέχεια. Το θέμα είναι... Και εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Αγγίκα, για τη φιλοξενία. Απλά να σας πω ότι ο αφανισμός του ανθρώπου είναι προσπάθεια να συντελεστεί. Δεν συντελεστεί ακόμη. Όσο περισσότερη γνώση μπορούμε να διασπείρουμε, όσο περισσότερη πληροφορία μπορούμε να διασπείρουμε, γιατί εάν δεν καταλάβουμε το τι συμβαίνει, αν δεν καταλάβουμε το πώς το έχουν στήσει και το τι έχει συμβεί, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αντιληφθούμε το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Δεν θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε τη φυλακή στην οποία βρισκόμαστε. Και ξέρετε κάτι, δεν δραπετεύει αυτός που δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται στη φυλακή. Βέβαια. Κύριε Μπλιάτσο, πολύ σωστά. Γι' αυτό η γνώση είναι το όπλο που έχουμε σε αυτό το πόλεμο που πραγματικά έχει ο άνθρωπος στις ημέρες μας. Και θα σας ανανεώσουμε το ραντεβού σε μια άλλη εκπομπή για να συνεχίσουμε πραγματικά αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας αφορά όλους. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, κύριε Μπλιάτσο. Αγαπητοί τηλεθεατές, είδαμε ακριβώς πώς στείνεται όλη αυτή η βιομηχανία, αυτοί όλοι που μηχανεύονται την ίδια μας τη ζωή, την ίδια μας την υπόσταση, την ίδια μας την ύπαρξη. Προς προβληματισμό όλων μας, λοιπόν, ας ανατρέξετε και στην προηγούμενη εκπομπή, ας συνδέσετε τις τελίτσες και πραγματικά είναι επιλογή μας να σταματήσουμε όλο αυτό που φαίνεται ότι έρχεται. Μέχρι την επόμενη φορά, λοιπόν, πολιτεία απειλή πολιτών. Μείνετε συντονισμένοι.